Η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα είναι αναγκαία λόγω της απόρριψης από τη Χαμάς των προτάσεων για κήρυξη εκεχηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες προέβλεπαν την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η Παλαιστινιακή Οργάνωση, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σήμερα. Στην ανακοίνωση του Γκαλάντ διευκρίνησε ότι μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Αμερικανό ομόλογο του Λόιντ Όστιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη νύχτα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός που ετοιμάζει ευρύ επίθεση εναντίον της Ράφα ξεκίνησε σήμερα επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας για την απομάκρυνση προσωρινά περίπου 100.000 ανθρώπων από το ανατολικό τμήμα της πόλης αυτής, στη νότια λωρίδα της Γάζας, ζητώντας τους να μετακινηθούν προς τις ανθρωπιστικές ζώνες. Ξεκινήσαμε επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας για την προσωρινή απομάκρυνση των ανθρώπων που διαμένουν στο ανατολικό τμήμα της Ράφας, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πρόκειται για μια επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας, επανέλαβε ο ίδιος. Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των ανθρώπων που αφορά η επιχείρηση, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού απάντησε ότι οι εκτιμήσεις είναι γύρω στους 100.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του, ο στρατός είχε επισημάνει ότι ενθαρρύνει τους κατοίκους της Ανατολικής Ράφα να μετακινηθούν προς τις διευρυμένες ανθρωπιστικές ζώνες, διευκρινίζοντας ότι οι εκκλήσεις για προσωρινή μετακίνηση προς την ανθρωπιστική ζώνη γίνονται μέσω φυλαδίων, SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων στα αραβικά μέσω του τύπου. Κάτοικος της Ράφα δήλωσε στο AFP ότι κάποιοι έχουν λάβει ηχητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία τους ζητούν να φύγουν και SMS με έναν χάρτη που τους δείχνει προς τα που να πάνε. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες από την πόλη επεσήμαναν στο Reuters ότι κάποιες οικογένειες έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την Ανατολική Ράφα. Ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε στην ανακοίνωσή του ότι έχει διευρύνει την ανθρωπιστική ζώνη στην Αλ-Μουγουάσι, περίπου 10 χιλιόμετρα από τη Ράφα, όπου υπάρχουν εκεί νοσοκομεία, εκστρατείες, σκηνές και αυξανόμενος όγκος τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων ειδών. 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ δηλώνει ότι στη Ράφα έχουν καταφύγει χιλιάδες μαχητές της Παλαιστινιακής Οργάνωσης και τονίζει ότι δεν θα πετύχει τη νίκη αν δεν εισβάλλει στην πόλη αυτή. Ωστόσο, στη Ράφα έχουν καταφύγει περισσότερο από 1,2 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, με τη Δύση και τη γειτονική Αίγυπτο να εκφράζουν φόβους ότι η μία ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στην πόλη θα προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.